λεβέντη μου. Κι αντίπροψες καλέ μου, τι καλά το λέει τα ειδονή. Ξέρετε, ένας μεγάλος πυλώνας του χαμόγελου του παιδιού είναι τα διάφορα σχολεία. Τα παιδιά δηλαδή που ταυτίζονται και νιώθουν πολύ δίπλα στα παιδιά του χαμόγελου. Καλωσορίζω αμέσως άλλο ένα σχολείο, το οποίο νομίζω ωραία τα καταφέρατε. Έμαθα ότι έχετε μαζέψει και αρκετά δυνατό κομπόδεμα. Σωστά. Κυρία Καραγιάννη, Ευαγγελία, καλώς ήρθες από την Ελληνογαλλική Σχολή Ζανδάρκ. Από την Ελληνογαλλική Σχολή Πειραιά. Πειραιά, ναι. Από τη Ζωάν Ντάρκα. Η μεγάλη μας τιμή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς που είστε γενναιόδοροι, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά τα παιδιά, γιατί το σχολείο κάθε δύο χρόνια κάνει ένα μεγάλο φιλανθρωπικό μπαζάρ και όλα τα χρήματα που μαζεύουν τα παιδιά και οι οικογένειες
τις οποίες πρέπει κατεξοχήν να ευχαριστήσουμε γιατί στηρίζουν όλες τις δράσεις αγάπης, αλληλεγγύης, εθελοντισμού που θέλουμε να υποστηρίξουμε. Συγκεντρώνει ένα ποσό και με αυτό το ποσό προσπαθούμε να βοηθούμε όπου και όσο μπορούμε. Σήμερα 500 ευρώ έχουν κατατεθεί στο λογαριασμό για τους σκοπούς του Χαμόγελου. Κύριε Γιαννόπουλε, εκτιμούμε πάρα πολύ το έργο σας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και νομίζω ότι το τραγούδι με το οποίο τα παιδιά εκπροσωπήθηκαν, ένα παραδοσιακό θρακιώτικο τραγούδι, «Τι καλά το λέει τα Ιδόνη». Το λέει πολύ καλά το Ιδόνη. Το λέει Ιδόνη, πολύ έτσι. Καλά, είχε αλληγορικό περιεχόμενο στους στίχους, στη μελωδία. Ουσιαστικά μιλάει για κοινωνική ανισότητα, έτσι. Η οποία τελικά αμβλύνεται. Ο ένας δίνει το νίσκιο του και ο άλλος δίνει τα φλουριά του. Καλά δεν το έπιασα, ναι. Λοιπόν, έτσι είναι. Τα παραδοσιακά τραγούδια είναι εξεχωριστής δύναμης και αμεσότητας στα μηνύματα. Έχουν όλη τη σοφία έτσι που χρειάζεται για να πατήσουμε γερά στο παρελθόν και να πάμε στο μέλλον. Ωραία. Και το σχολείο μας το κάνει αυτό με πάρα πολλούς τρόπους. Κορίτσια, αγόρια, παιδιά, αγαπητέ κύριε Μούσουρα, καλά δεν είπα το όνομά σας. Να συνεχίσετε έτσι, να είστε γενναιόδοροι, με ενσυναίσθηση, να τραγουδάτε ωραία, όλα μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επίσκεψη. Και καλά, μην ξεχνάτε το χαμόγελο, έτσι. Και όχι μόνο το χαμόγελο, γενικά αυτό το να δίνουμε. Εσείς είστε το μέλλον, είναι τόσο τετριμένο, το ακούω και εγώ καμιά φορά και λέω καλά, κάτι άλλο δεν μπορούμε να βρούμε να πούμε. Αλλά αυτό ισχύει, οπότε είναι να πηγαίνετε σε φωτεινούς δρόμους. Στην κουλτούρα και στις αρχές και στο ήθος του σχολείου αυτή η προσφορά. Καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.